Μάριε, συγχαρητήρια για την νίκη. Ισοφαρίζεται πια σε ένα πολύ συναρπαστικό πρωτάθλημα. Άλλες τρεις ομάδες στο ρεκόρ 7-2. Κεραυνός κέρδισε την άλλη λίγο νωρίτερα, την ίδια ώρα. Έτσι λοιπόν μαζί με Κεραυνό, ΑΕΚ και Ένωση στην πρώτη θέση της βαθμολογίας. Μας χαρομοιεί ιδιαίτερα που κερδίσαμε το παιχνίδι. Σήμερα είχε αρκετές ιδιαιτερότητες στο παιχνίδι. Εμείς είχαμε οργανώσει το πλάνο της ομάδας με τον Τίξο μέσα. Τελευταία στιγμή φαίνεται δεν μπορούσε να αγωνιστεί. Το Παραλίμνη πραγματικά με εξέπληξε θετικά σήμερα και με την απουσία του Τίξο. Το πάλεψε το παιχνίδι. Πολύ καλή ομάδα. Μπράβο και στον Κώστο Ζάκη. Εμείς μπήκαμε στο παιχνίδι κάπως βεβιασμένες επιθέσεις, να το πω. Σε βιασύνη σουτ που έχουν γίνει, τελειώματα που δεν ήταν τόσο καλά βιαστικά. Και εκεί που θα θέλαμε να είχαμε μια πιο μεγάλη διαφορά στο πρώτο ημίχρονο, έφτασε το παιχνίδι να είναι κοντά στους 8-9 πόντους όλη την διάρκεια. Και είναι αυτή η δυσκολία της επιθέσης που προσπαθεί να παίξει, αυτού του fast pace offense, τη ζυγαριά του πότε πρέπει να εκδηλωθούν κάποιες επιθέσεις και πότε όχι. Εντάξει, αυτό το transition game που έχουμε είναι, φτάνει να έχουν και τα παιδιά καθαρό μυαλό, να ξέρουν ποια είναι η σωστή επιλογή, γιατί πρέπει να αντιδράσουν γρήγορα, πρέπει να ξέρουν αν θα μπουν μέσα, θα βρουν ανοιχτό shoot, και αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο πρέπει τα παιδιά να είναι συγκεντρωμένα 40 λεπτά, δεν έχουν δυνατότητα χαλάρωσης. Και μια συνέχεια στο πρωτάθλημα, ένα πολύ συναρπαστικό πρωτάθλημα, αυτό το φόρμα των 12 ομάδων νομίζω ότι και το ΑΠΟΕΛ φυσικά φανώς βελτιωμένο, αλλά γενικότερα βλέπεις ότι δεν μπορείς να υποτιμήσεις κανέναν τύπα. Δεν μπορείς, γιατί έστω και ένας παίχτης να λείψει είναι στοιχείο σημαντικό για κάθε ομάδα. Πλέον οι ομάδες, φαίνεται οι τέσσερις πρώτες, ας το πούμε, και πέμπτος, έκτος εκεί, Ομόνοια, Απόλλων πλέον, δείχνουν να έχουν πολύ καλά στοιχεία και θεωρώ ότι αυτές οι έξι ομάδες θα δώσουν πολύ, πολύ ωραίο πρωτάθλημα στη συνέχεια. Χωρίς να σε ευχαριστήσω και καλή συνέχεια στο υπόλοιπο του πρωτάθλημα. Εγώ ευχαριστώ.